Γεια. Ουχ. Hello. Τι χαμπάρια. Τι μου κάνετε και σήμερα. Πώς είστε, καλά. Ελπίζω να περνάτε τέλεια. Ελπίζω να το διασκεδάσετε μόνο καλοκαιράκι είναι. Λοιπόν, σήμερις μαζευτήκαμε όλοι εδώ οι πολλοί που είμαστε να κάνουμε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι όλα μου τα προϊόντα που χρησιμοποιώ από Radiant 17, full face δηλαδή 17 και Radiant, όπως όλοι σας ξέρετε εδώ πέρα, ή μάλλον καλύτερα δεν ξέρει ότι εγώ δούλευα στη 17 και στη Radiant. Οπότε, τα γνωρίζω τα προϊόντα, ξέρω ποια είναι, τα δουλεύω εκτός, είναι αγαπημένα μου προϊόντα και αυτό ήρθα να σας δείξω και σήμερα. Ελπίζω να το διασκεδάσετε, να το χαρούμε together, forever. Κάτι με ενοχλεί. Αν θέλετε να δείτε πώς εμπνεύστηκα, τι έκανα, ποια προϊόντα χρησιμοποίησα, μείνετε να το δείτε μαζί, σιγά. Λοιπόν, για βάση, σήμερα θα κάνουμε γκλίνγκι, θα το υποστείτε. Για βάση σήμερα θα χρησιμοποιήσω, είναι από τη 17, το Skin Perfect. Τα έχω σε δύο χρώματα. Λέω να πάω με το νούμερο 5, αλλά λίγο μαζί με το 3, γιατί πιστεύω ότι μαύρισα λίγο, οπότε το 5 θα μου είναι τσίλα και το 3 θα μου είναι γκρι. Οπότε πάω με μία καμπούκι μπράς, βάζω λίγο από το 5 στο βουτσάκι μου και λίγο από το 3. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι, θα πάρω το Youth and Balance, είναι Lovey Serum, το οποίο ουσιαστικά δίνει πολύ ωραία ενυδάτωση, κοντρολάρει λιπαρότητα, μπαίνει πριν για ορός, αλλά εγώ το βάζω και μία σταγόνα μέσα στο make-up, τακ, μου δίνει πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο control στη λιπαρότητα, οπότε αυτόματα το χρησιμοποιώ, μου αρέσει. Να δούμε λίγο την απόχρωση, αν βγήκε. Το συγκεκριμένο είναι ένα make-up καλυπτικό, matte αδιάβροχο και όντως είναι αδιάβροχο. Παιδιά, έχω βγει κάτασπρη. Έλα μωρέ, θα το φτιάξουμε μωρέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν make-up, πάρα πολύ σταθερό. Είναι ένα make-up το οποίο το επιλέγετε αν θέλετε να έχετε και την κάλυψη, και την πολύ σταθερότητα, και ειδικά για τις πιο λιπαρές επιδερμίδες είναι ιδανικό, γιατί είναι όντως αδιάβροχο, είναι πάρα πολύ σταθερό. Α, καλέ, δεν βάλαμε primer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ναι, ξέρω τι κάνω γενικά. Ξέρω. Σίγουρα τελικά έπρεπε να βάλω το πεντάρι, γιατί νομίζω ότι δεν χρειαζόταν καθόλου το 3. Είμαι λίγο άσπρη. Έχω θέμα με τις αποχρώσεις το καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρω πόσο θα μαυρίσω. Και συνήθως δεν μ' αρέσει η θεραπεία, τη βαριέμαι. Φέτος δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθισα και μαύρισα, οπότε δεν μου κάνει κανένα make-up απλά. Εντάξει, λίγο και αν κάτσει στην επιδερμίδα θα γίνει λίγο πιο σκούρο. Νομίζω ότι ψιλοξυδώνεται, αλλά δεν θα βγείτε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο σαν make-up. Λοιπόν, ύστερα θα πάω με... Λοιπόν, θα δείξω πρώτα το primer. Το primer είναι το συγκεκριμένο. Είναι το Tone Corrector Primer. Ήταν το Tone Corrector Primer. Είναι αυτό, είναι το Tone Corrector Primer. Βγαίνει σε 3 χρώματα. Αυτό είναι το Nude. Είναι ένα primer το οποίο έχει χρωστική μέσα. Καλύπτει, βασικά κάνει smooth, δεν καλύπτει, κάνει smooth και τις πιο τρομερές σας αμαρτίες. Ναι, μιλώντας όμως τώρα, παράλληλα, πάω με το Matte Concealer T17, είναι matte, αρκετά καλυπτικό, δεν σπάει, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν concealer.
Παίρνω το Beauty Blender μου και θα πάρω το Mattifying Setting Mist της 17 και θα ψεκάσω λίγο το Beauty Blender με αυτό. Συνεχίζουμε, μπλεντάρουμε καλά. Λοιπόν, να σας πω κάτι, το ξέρω ότι είναι σπαστικό, θα τα βγάλω γιατί σε όλο το βίντεο θα ακούγεται ένα λες και είμαστε Χριστούγεννα, οπότε άστε εδώ. Και για πούδρα σεταρίσματος θα πάρω την Loose Powder της Radiant στην απόχρωση 03 και θα σετάρω λίγο την περιοχή των ματιών μου με ένα ωραίο Beauty Blender. Είναι και αυτό από τη Radiant. Και θα πάρω μία πούδρα η οποία την έχετε ξαναδεί σε προηγούμενο βίντεο, είναι της Radiant, η Photo Aging Protection, είναι το νούμερο 02 και με ένα πινέλο fluffy πάλι της Radiant παίρνω και σετάρω όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω bake, απλά θέλω λίγο να εισχωρήσει σε αυτά τα σημεία, να σετάρω concealer και στο TAF, επειδή βγάζω λίγο παραπάνω λιπαρότητα, θέλω λίγο να είναι πιο σταθερό. Πάω εκτός κάμερας να κάνω φρυδάκι όπως κάθε άλλη φορά. Θα πάρω τη Radiant το Time Proof Eyebrow Pencil στην απόχρωση 02 και θα πάρω και το Brow Definer Fixing Color στην απόχρωση 1α. Αυτό είναι μάσκαρα, να το αποκρατήσω στα φρύδια μου για να τα σετάρω. Οπότε τα κάνω εκτός κάμερας και επιστρέφω. Λοιπόν, επέστρεψα. Με τα φρυδάκια μου είναι έτοιμα. Μου αρέσουν πολύ και αυτός μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός γιατί είναι λίγο πιο σαντρέ και εμένα μου αρέσει αυτά τα φρύδια, οπότε μου αρέσει το κόμπο. Και πάω τώρα σε μια παλέτα η οποία και αυτή μου αρέσει, είναι η Strobing and Sculpting Palette, το 01 έχω εγώ, δεν είμαι για 01, είμαι για 02, αλλά θα δουλέψουμε μωρέ και αυτό, δεν πειράζει. Και θα το συνδυάσω και με το bronzer, το AirTouch Bronzer στην απόχρωση 04, οπότε πρώτα θα πάω να μπρονζάρω και μετά θα πάω να κάνω λίγο τα κόψιματά μου πιο έντονα. Και μιας και φοράμε και άνοιχτη μπλούζα, ας πάμε να κάνουμε και λίγο εδώ τα κόκαλα. Και θα πάρω το πινελάκι μου για τα κοψίματα και θα πάρω την πιο ανοιχτή απόχρωση. Και τώρα θα πάρω το ρουζάκι μου, είναι από 17 Pearl Blush Powder, το 011, είναι ένα ροζοκόκκινο, το λες. Few moments later. Το ρούς μου αρέσει, πιστεύω ότι δίνει μια πολύ ωραία διάσταση στο μακιγιάζ, οπότε δεν το λυπάμαι. 1 minute 37 seconds later. 346 minutes later. Approximately 10 hours later. Και θα βάλω το mattifying setting mist που βάλαμε και πριν, θα σετάρω το πρόσωπο.
και ενώ είναι λίγο πιο υγρή η βάση μου, όπως ξέρετε, μου αρέσει να παίρνω το highlighter. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι για αυτό το τόσο άσπρο, είναι πάρα πολύ άσπρο για μένα, θα βάλω το Liquid Strobing, είναι η υγρή λάμψη, το 01. Είναι λίγο πιο χρυσό μπέζ, οπότε νομίζω να μου αρέσει πιο πολύ. Το μόνο θέμα με την υγρή λάμψη είναι ότι πρέπει να δουλέψετε γρήγορα. Γιατί αν δεν δουλέψετε γρήγορα και σας στεγνώσει, θα κάνει στάμπα. Είναι το μόνο σίγουρο. Και δεν σβήνει, δηλαδή αν πάω πάλι τώρα να τη σβήσω από πάνω, δεν μπορώ. Οπότε αυτόματα θέλει λίγη προσοχή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα με τη συγκεκριμένη. Και επίσης η συγκεκριμένη θέλει λίγο να το έχετε σεταρισμένο το πρόσωπο. Στεγνώνει πολύ πιο γρήγορα σε μη σεταρισμένο πρόσωπο. Και με ένα λεπτό πινελάκι θα πάρω πολύ λίγη οσότητα εδώ. Λοιπόν, η βάση μας είναι έτοιμη, τα φρύδια μας είναι έτοιμα και πάμε στα μάτια. Έχω δύο παλέτες, από τις πιο καινούργιες, τη 17 είναι αυτές εδώ. Η μία είναι η Bold Plums και είναι έτσι, σε αυτά τα χρώματα. Και η άλλη είναι η Peach Orange, που είναι από τις πιο καινούργιες. Είναι αυτή εδώ. Λέω να δουλέψω με αυτήν, όπως ξέρετε, είμαι λίγο του πιο... Λοιπόν, θα πάρω ένα fluff πινελάκι, έχουμε σετάρει το βλέφαρο και θα πάω με την πιο ανοιχτή απόχρωση εδώ, εδώ πέρα, λίγο να κάνω, να δουλέψω εδώ. Πίνετε κι εσείς το φρέντο σπέσο, σε βάζω. Αλλά δεν ξέρω, βάζω πολλά παγάκια νομίζω και δεν το χωράει το άλλο ποτήρι. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να το κάνω κάθε μέρα, σε κάθε βίντεο, άμα θέλετε. Λοιπόν, και θα πάω να πάρω λίγο αυτή τη μεσαία εδώ την απόχρωση. Έχει αρκετό fallout η συγκεκριμένη παλέτα. Και είναι το μειονέκτημά της αυτό, αλλά γενικότερα γράφουν πολύ ωραία οι σκιές, έχει ανεβάσει την ποιότητα η 17 και γενικά είναι και πάρα πολύ ωραία χρώματα, πολύ ιδιαίτερα. Λοιπόν, ξαναπερνάω με την πρώτη απόχρωση για να κάνω σβήσιμο καλά. Αντιλήφθηκα τώρα, μόλις τώρα, ότι η κάμερα μου δεν με αγαπάει. Γιατί δεν με αγαπάς, τι σου έχω κάνει. Λοιπόν, δεν τράβηξε λίγο, ευτυχώς για μένα που το κατάλαβα, γιατί και πάλι αργά το κατάλαβα, τέλος πάντων. Έφτασα στο σημείο να σβήσω με αυτό το χρώμα που έδειξα πριν, αυτό εδώ, και απλά πήραμε το δαχτυλάκι μου και τοποθέτησα αυτό εδώ
στο κέντρο, τοποθέτησα και το T17, το Pro Liner, που είπα ότι είναι πολύ matte και πολύ μαύρο και μου αρέσει και μένει εκεί καθ' όλη τη διάρκεια. Το τοποθέτησα όπως είδατε, τελείωσε, ήταν η τελευταία του performance. Μετά πήρα λίγο την υγρή λάμψη που τοποθετήσαμε σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο και την έβαλα στον έσω καμθό και λίγο στο κέντρο εδώ πέρα για να δώσω λίγο παραπάνω έτσι διάσταση στο όλο μάτι. Και πήρα απλά το χρώμα το οποίο έσβησα εδώ μέσα για να σβήσω λίγο εδώ κάτω στο ματάκι. Λοιπόν, θα σε βλέπω αν τραβάς τώρα, κάθε ένα λεπτό θα κοιτάς το monitor για να μάθεις. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, ο συνδυασμός μου για μάσκαρα είναι ετούτος. Είναι ετούτος. Ήταν. Στην προηγούμενη ζωή του. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, εγώ τοποθετώ τη Magnalas με την Extraordinary 17. Η Magnalas είναι τη Radiant. Λοιπόν, τα κάνω μίξ γιατί. Γιατί. Καταρχάς και τα δύο δίνουν ένταση όγκο. Αυτή έχει χοντρό βουρτσάκι, οπότε μου αρέσει, τα κάνει, τις κάνει εύκαντες, τις κάνει μεγάλες, ογκώδη, δίνει έτσι πλούσιο αποτέλεσμα. Και αυτή είναι σιλικόνης βουρτσάκι, πάλι δίνει ένταση γενικά στο όλο αποτέλεσμα της βλεφαρίδας, αλλά επειδή ακριβώς είναι σιλικόνης βουρτσάκι, νιώθω ότι τις χτενίζει παραπάνω. Οπότε αυτόματα μου αρέσει ο συνδυασμός των δύο μάσκαρα. Τοποθετώ τη Magnalas. Ύστερα τοποθετώ και αυτό, απλά να θυμάστε ότι πρέπει λίγο να δώσετε ένα πουσάρισμα στη ρίζα και ένα λίγο γύρισμα. Και μου αρέσει και για τη σκάτω αυτή, γιατί έχει πιο λεπτό βουρτσάκι, ενώ με τη Magnalas γίνομαι χάλια. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η Radiant και η 17 δεν έχουν false lashes, οπότε για προς το παρόν δεν θα τοποθετήσω. Λοιπόν, θα πάρω το αγαπημένο μου ολίβι από τη 17, το Soft Line Waterproof Long Stay Lip Liner Pencil στην απόχρωση 29 Mocha. Είναι το αγαπημένο μου. Γέμισα και ελαφρώς στα χείλη μου και άφησα μόνο το κέντρο για να τοποθετήσω το matte lipstick το 58 της 17. Είναι ένα peachy χρώμα που ταιριάζει με την παλέτα. Απλά νιώθω ότι επειδή αυτό το χρώμα είναι πολύ έντονο και πολύ ανοιχτό ίσως για τα δικά μου δεδομένα, γι' αυτό τοποθετώ πιο σκούρο περίγραμμα για να δώσω έτσι λίγο μια άλλη διάσταση, να το κάνω το διάσταση, πόσες φορές το είπα το βίντεο. Για να δώσω έτσι λίγο ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, λίγο πιο έντονο ίσως στο περίγραμμα, για να μην φαίνεται μπαμ το χρώμα. Μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, αλλά αφού με ξέρετε μωρέ, θα βάλω gloss, εννοείται πως θα βάλω gloss. Είναι της Radiant το Vinyl Gloss στην απόχρωση 14, είναι το αγαπημένο μου gloss, δεν το αλλάζω με τίποτα. Γενικά τα Vinyl είναι σε σειρά από τα αγαπημένα μου all time προϊόντα της Radiant. Τα αγαπώ, είναι απίστευτα. Λοιπόν, επέστρεψα, έβαλα βλεφαρίδες, έβαλα και το μολυβάκι το 29 beige από μέσα από το μάτι για φωτεινότητα και έβαλα και τα αγαπημένα μου σκουλαδίκια που δεν κάνουν bling bling. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το look γενικότερα, είναι προϊόντα που τα έχω δουλέψει, τα γνωρίζω και μου αρέσουν και τα χρησιμοποιώ και στην καθημερινότητά μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξοδέψατε έστω και 5 λεπτά το χρόνο σας. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο αυτό το πράγμα. Τα λέμε στη συνέχεια. Χάρηκα που ήσασταν εδώ. Αν σας άρεσε, δώστε μου και το πολυποθετό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Φιλάκια πολλά, να περνάτε τέλεια. Duh.